Γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Murder Club και είμαι η Πινελόπη. Στη σημερινή μας υπόθεση θα δούμε την ιστορία της οικογένειας Bender, η οποία είναι η πρώτη καταγεγραμμένη οικογένεια κατά σειροήν δολοφόνων, πράγμα που είναι πολύ πιο σπάνιο από τους μεμονωμένους κατά σειροήν δολοφόνους. Με πάνω από 20 θύματα υπολογίζεται, αν και βρήκανε σίγουρα τα 9, στο Cherryville του Κάνσας των Ηνωμένων Πολιτειών το 1873. Οι Benders καταγόντουσαν από τη Γερμανία και ήταν μετανάστες στην Αμερική. Η οικογένεια αποτελόταν από τον πατέρα John Bender, τη μητέρα Elvira και τα δύο τους παιδιά Kate και John Jr. Βέβαια, αρκετές φήμες θέλανε, αν και δεν ήταν κάπου καταχωρημένο, ότι τα δύο παιδιά μπορεί να ήταν και αδέλφια. Η συγκεκριμένη πληροφορία την είδα πάρα πολλές φορές σαν εικασία, αλλά ποτέ κανείς δεν μπορούσε να το επιβεβαιώσει. Αλλά με μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής φαινόταν ότι δεν ήταν απλά αδέλφια. Οι ίδιοι είχαν ένα πανδοχείο, γιατί το σπίτι τους ήταν κοντά στην Εθνική Οδό του Κάνσας και η Κέιτ παρουσίαζε τον εαυτό της σαν πνευματικό, με την έννοια όμως ότι μπορεί να μιλάει με πνεύματα. Τα seances, όπως ονομάζονται, είχαν πάρα πολύ μεγάλη άνθηση κατά τη διάρκεια του 1800 και ως τρόπος ψυχαγωγίας σε μεγάλες εκδηλώσεις και πάρτις από εύπορες οικογένειες, αλλά και ήταν ένας πάρα πολύ γνωστός τρόπος εργασίας τότε. Την άνοιξη του 1872, η Τζούλια Χέστλερ ένα απόγευμα θα πάει μέχρι το σπίτι των Benders, ώστε να έχει ένα seance με την Kate. Η ίδια θα την υποδεχθεί στην πόρτα και μαζί θα μπουν μέσα στο σπίτι. Βέβαια τότε, προς άσχημη έκπληξή της, η Τζούλια θα μυρίσει πάρα πολύ άσχημες μυρωδιές που ερχόντουσαν από όλο το σπίτι, όπως και πάρα πολλές μύγες γύρω της. Προσπαθώντας όμως, για να μην προσβάλλει και την οικογένεια, να μην δείξει κάτι, προχώρησε προς το δωμάτιο του σέανς. Εκεί, όπως προβλέπετε στην συγκεκριμένη διαδικασία, η Τζούλια έκλεισε τα μάτια της και έπιασε τα χέρια της Κέιτ. Όμως είχε ένα προαίσθημα μέσα της. Για κάποιο λόγο ξανανοίγει τα μάτια της μετά από λίγο και κάτω από το χαμηλό φως των κεριών θα δει τον Τζον. Δυστυχώς δεν έχει ταυτοποιηθεί άμα ήταν ο πατέρας ή ο γιος, όμως κράταγε ένα μεγάλο αγροτικό εργαλείο το οποίο είχε τροποποιηθεί για να μοιάζει πιο πολύ με όπλο πάνω από το κεφάλι της. Τότε η ίδια, τρομαγμένη πολύ, θα πετάξει την καρέκλα και θα προσπαθήσει όσο πιο γρήγορα να φύγει από το σπίτι. Ευτυχώς θα τα καταφέρει και όταν θα περιγράψει το σκηνικό σε φίλους και γνωστούς της, εκείνοι θα το βρούνε πιο πολύ ανατριχιαστικό παρά εγκληματικό. Όμως οι φόβοι της Τζούλια θα επιβεβαιωθούν ένα χρόνο αργότερα, το 1873, όπου στο σπίτι των Benders θα βρεθούν 9 πτώματα. Κοιτάζοντας και ιστορικά την περιοχή εκείνη την περίοδο, ήταν πάρα πολύ εύκολο οι πράξεις τους να περάσουν απαρατήρητες. Στα μέσα του 1800, το Κάνσας ήταν μια περιοχή η οποία δεν είχε σχεδόν καθόλου νόμους, όπως και γινόντουσαν ακόμα πάρα πολλές μάχες μεταξύ των Βόρειων και των Νότιων για τη δουλεία. Πάρα πολύ πρόσφατα είχε αναγνωριστεί σαν πολιτεία, το 1861, οπότε δεν υπήρχε ολοκληρωμένο νομικό και κυβερνητικό σύστημα. Τις περισσότερες φορές οι πολίτες παίρναν τον νόμο στα χέρια τους, από απλά πράγματα μέχρι και πάρα πολύ σοβαρά, όπως ήταν οι δολοφονίες. Παράλληλα όμως, το Κάνσας ήταν ένας τόπος για δεύτερες ευκαιρίες. Πάρα πολλοί κόσμος από την Αμερική αλλά και την Ευρώπη έφτασε ως εκεί για μια νέα ζωή χωρίς να έχει το παρελθόν του να τον ακολουθεί. Οι τιμές στα ακίνητα ήταν πάρα πολύ χαμηλές και αυτό βοήθησε περισσότερο τον κόσμο να μπορεί να φτιάξει και το καινούργιο του σπίτι. Έτσι και οι Benders, φτάνοντας εκεί, αγόρασαν μια αρκετά μεγάλη έκταση, πολύ κοντά στο κεντρικό δρόμο, στην οποία έφτιαξαν το σπίτι τους, όπου γινόντουσαν τα seances και το πανδοχείο.
Επίσης είχαν τη δικιά τους φάρμα, όπως και κήπο για πολλά προϊόντα που μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν. Όμως δεν ήταν λίγες οι φορές που οι Benders είχαν κατηγορηθεί ότι έκλεψαν τους ταξιδιώτες τους οποίους φιλοξενούσαν στο πανδοχείο. Στις αρχές του 1872, τρεις ταξιδιώτες θα βρεθούν νεκροί πολύ κοντά στον δρόμο και όχι μακριά από το σπίτι των Benders, και οι τρεις τους είχαν κλαπεί ό,τι τρόφιμα, πολύτιμα αντικείμενα και χρήματα είχαν πάνω τους, ο λαιμός τους είχε κοπεί και το κρανίο τους είχε συντριφθεί με ένα πολύ μεγάλο αντικείμενο. Όμως, επειδή ταυτόχρονα στην περιοχή δρούσαν και πάρα πολλοί ληστές που επιτεθόντουσαν στον κόσμο που πέρναγε, πιστέψανε ότι είναι δικό τους το έγκλημα. Μέσα στους επόμενους 6 μήνες μετά τη δολοφονία των τριών ανδρών, οι εξαφανίσεις όλο και μεγάλωναν, ώσπου την άνοιξη του 1873 ξεπεράσανε τις 10 και τότε ο κόσμος άρχισε να αγχώνεται μήπως δεν φθαίνε μόνο οι ληστές. Το χειμώνα του 1872, ο George Newton Loncourt θα ξεκινήσει από την πόλη Independence όπου έμενε για να πάει στην Iowa μαζί με την μόλις λίγων μηνών κόρη του, Μεριάν. Όμως δυστυχώς οι δυο τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους θα εξαφανιστούν. Τότε, ενώ έχουν περάσει αρκετοί μήνες, την άνοιξη του 1873, ο γείτονας και φίλος τους, ο γιατρός William York, θα ξεκινήσει να ψάξει ο ίδιος να τους βρει, ακολουθώντας όσο μπορούσε τη διαδρομή που τυχόν είχαν κάνει. Και ο ίδιος όμως δυστυχώς θα εξαφανιστεί. Τότε ο αδελφός του, Alexander York, ο οποίος ήταν δικηγόρος και πολιτικός, έχοντας αρκετά χρήματα και δύναμη στα χέρια του, πίεσε να ξεκινήσουν ενέργειες για τον εντοπισμό τους. Ο Alexander ήθελε να είναι και αυτός παρόν κατά τη διάρκεια των ερευνών, έτσι στις 28 Μαρτίου θα φτάσει στην περιοχή. Εκεί θα μάθει για τις φήμες που υπάρχουν ότι οι Benders κλέβουν τους πελάτες τους στο πανδοχείο και θα πάει να τους επισκεφθεί. Εκεί οι ίδιοι θα τον καλωσορίσουν αρκετά ήρεμοι και θα επιβεβαιώσουν πως ο William όντως έμεινε ένα βράδυ στο πανδοχείο τους, αλλά την επόμενη μέρα συνέχισε κανονικά το ταξίδι του. Του πρότειναν κιόλας ότι για την εξαφάνισή του πιθανόν να ευθύνονται είτε οι ληστές που τρομοκρατούν την περιοχή, είτε οι Ινδιάνοι. Πράγμα που ο Αλεξάνδρ του βρήκε πάρα πολύ πιθανό και δεν τους είδε καθόλου ύποπτα. Έκατσε να δειπνήσει μαζί τους και αργότερα συνέχισε για την έρευνά του. Δυστυχώς, η απουσία των Benders θα παρατηρηθεί ένα μήνα αργότερα, όταν ο γείτονάς τους, Billy Toll, θα παρατηρήσει τα ζώα σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση και όλο τον κήπο ξεραμένο. Ο ίδιος θα πάρει την πρωτοβουλία να μπει στο σπίτι για να δει αν είναι καλά. Όμως, μία τρομερή δυσοσμία θα τον πνίξει και ο ίδιος θα φύγει τρέχοντας να ζητήσει βοήθεια από την πόλη. Εκεί θα μιλήσει στον Leroy Dick, ο οποίος ήταν βετεράνος του εμφυλίου πολέμου, και οι δύο άνδρες μαζί με μία μικρή ομάδα θα πάνε πίσω να ερευνήσουν καλύτερα το σπίτι. Μπαίνοντας στο σπίτι, ο Leroy θα επιβεβαιώσει στον Billy ότι αυτή η δυσοσμία δεν είναι άλλη από την δυσοσμία του θανάτου. Καθώς ψάχνανε, κρυμμένα πίσω από πόρτες, βρήκαν αρκετά αυτοσχέδια όπλα, τα οποία ήταν αρκετά λερωμένα με πρώτη ματιά, αργότερα φάνηκε ότι ήταν πολύ ξεραμένο αίμα. Και εντόπισαν ότι η αιστεία αυτής της δυσοσμίας είναι κάτω από το πάτωμα. Έτσι βρήκανε μία καταπακτή η οποία οδηγούσε στο κελάρι. Όμως αυτή τη στιγμή το κελάρι δεν είχε καθόλου τρόφιμα, ήταν όμως ποτισμένο με πάρα πολύ αίμα, χωρίς όμως να υπάρχουν πτώματα. Έτσι οι δύο άνδρες κατάλαβαν ότι μάλλον δεν ψάχνουνε τους Benders άμα είναι τα θύματα, αλλά μάλλον ότι είναι η αυτουργή. Αφού μέσα στο σπίτι δεν υπήρχαν πτώματα, μόνο αίμα, το επόμενο πιθανό σημείο που μπορούν να βρούνε είναι ο κήπος. Έτσι, όλοι οι άνδρες ξεκίνησαν να καλύπτουν όλη την έκταση του κτήματος και περισσότερο εστιάστηκαν όπου βρήκανε ανακατεμένο χώμα
πιθανότατα ότι εκεί έχει θαυθεί πρόσφατα ένα πτώμα. Όντως, το απόγευμα, το πρώτο πτώμα που θα βρούνε κάτω από μια μεγάλη μηλιά που είχαν, ήταν το πτώμα του γιατρού William York. Όλο το βράδυ θα συνεχίσουν να σκάβουνε και το επόμενο πρωί θα έχουν βρει άλλα 8 πτώματα, μεταξύ των οποίων ήταν ένας ξάδελφος του Leroy Dick, τον οποίο δεν ξέραν ότι αγνοείται, ο George Newton Loncourt, όπως και ένα μικρό μωράκι που ήταν όντως η κόρη του Marianne. Επίσης, ένα ακόμα πτώμα βρέθηκε πεταμένο μέσα στο πηγάδι του νερού και όταν κατέβηκαν για να το ανασύρουν, βρήκαν πάρα πολλά ακροτηριασμένα μέλη, αλλά χωρίς να μπορούν να βρούνε τα πτώματα στα οποία άνοικαν. Όλοι οι άνθρωποι είχαν δολοφονηθεί με το ίδιο μοτίβο. Είχαν κομμένους λαιμούς και το κρανίο τους είχε συντληφθεί από ένα μεγάλο αντικείμενο. Ακριβώς όπως οι ληστές έναν χρόνο πριν. Μόνο το μωρό δεν έφερε τραύματα πάνω του, έτσι ο ιατροδικαστής υπέθεσε πως είτε το έπνιξαν ή το έθαψαν ζωντανό. Μετά από αυτές τις αποκαλύψεις, η οργή του κόσμου ήταν πάρα πολύ μεγάλη, όπου έπιασαν και βασάνισαν έναν φίλο και γείτονα της οικογένειας, άμα έχει πληροφορίες για το πού μπορεί να είναι, ή αν και ακόμα ήξερε τόσο καιρό τι έκανε η οικογένεια. Όμως μετά από πολύ ωραίο βασανισμό, φάνηκε ότι ο άνδρας δεν είχε καμία γνώση για όλα αυτά. Επίσης, ο Αλεξάνδρ Γιόρκ μαζί με τον κυβερνήτη Τόμας Όσμπορν θα βγάλουν προκήρυξη για τα 4 μέλη της οικογένειας με αμοιβή ύψους 2.000 δολαρίων. Το συγκεκριμένο ποσό ήταν πάρα πολύ μεγάλο για την εποχή, με τα τώρα δεδομένα είναι γύρω στα 45.000 δολάρια. Καθώς οι έρευνες συνεχίζονται στο σπίτι, μία ακόμα ανατριχιαστική λεπτομέρεια που βρέθηκε ήταν μικρά σημειώματα μέσα σε διάφορες σελίδες της βίβλου γραμμένα στα γερμανικά, τα οποία έγραφαν «Joanna Bender, γεννήθηκε 30 Ιουλίου του 1848». John Gahard ήρθε στην Αμερική 1η Ιουλίου. Ένα άλλο έγραφε «Μία μέρα μεγάλης σφαγής» και το τελευταίο η Ζαν ήταν 8 ετών. Όσο οι έρευνες συνεχιζόντουσαν για τον εντοπισμό τους ή να μάθουν περισσότερα για το χρόνο που δρούσανε, πάρα πολλοί άνθρωποι που είχαν διαμείνει στο πανδοχείο είπαν ότι ενώ στην αρχή ήταν όλα καλά, ξαφνικά οι Μπέντερς γινόντουσαν πάρα πολύ επιθετικοί και τους σημάδευαν με διάφορα όπλα ώστε να τους κλέψουν. Όντως, ο Leroy Dick έκανε μία μικρή πρόοδο στην έρευνά του. 19 χιλιόμετρα από το Cherryville, λίγο έξω από την πόλη Thayer, βρέθηκε παρατημένο το κάρο της οικογένειας. Από την πόλη, όμως, έμαθαν ότι οι τέσσερις τους έκλεισαν εισιτήριο με τρένο για την πόλη Humboldt. Φτάσανε ως εκεί και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αλλάξαν τα εισιτήριά τους για το Τέξας. Μετά από πάρα πολλές μαρτυρίες από ανθρώπους που πίστευαν ότι όντως τους είδανε, πιστεύεται ότι οδικώς προσπάθησαν να περάσουν τα σύνορα προς Μεξικό. Με όλες αυτές τις πληροφορίες και ένα κομμάτι της πορείας που ακολούθησαν, άρχιζαν να σχηματίζονται πάρα πολλές ομάδες από εκδικητές αλλά και κυνηγούς επικηρυγμένων για τον εντοπισμό τους. Για πάρα πολύ καιρό έγιναν αρκετές συλλήψεις, όμως δυστυχώς κανένας από αυτούς δεν ήταν όντως μέλος της οικογένειας Bender. Λόγω του προβαδίσματος που είχαν έναν ολόκληρο μήνα, δυστυχώς δεν κατάφεραν να τους πιάσουν ποτέ. Όσο καιρό γίνονται οι έρευνες και δεν έχουν βρεθεί, το σπίτι λαιλατίστηκε αμέτρητες φορές και στο τέλος γκρεμίστηκε. Όμως, πάρα πολλοί πήραν αντικείμενα μέσα από το σπίτι, γιατί λόγω της μακάβριας ιστορίας που είχαν, έπιαναν πάρα πολλά χρήματα στην αγορά. Το 1923, η χείρα του William York θα χαρίσει στο Μουσείο Ιστορίας του Κάνσας το μαχαίρι με το οποίο δολοφονήθηκε ο Άνδρασιθ, το οποίο ακόμα είχε πάνω ξεραμένο αίμα.
Αρκετά χρόνια μετά, βέβαια, θα ξαναχτίσουν το σπίτι των Benders με όσο μεγαλύτερη ακρίβεια γινόταν για την εποχή. Και το 1967 με 78 θα γίνει το Μουσείο των Benders, όπου η οικογένεια και οι απόγονοι του Leroy Dick θα δωρήσουν όλα τα αντικείμενα που είχαν διασωθεί, από όπλα μέχρι καρέκλες και τραπέζια. Όμως, το 1978 το μουσείο θα κλείσει για να γίνει ο νέος πυροσβεστικός σταθμός του Cherryville. Και θελήσανε να το μεταφέρουν σε άλλο κτίριο. Όμως, οι κάτοικοι ήταν πολύ αρνητικοί, γιατί θέλανε επιτέλους να σταματήσει η πόλη τους όλα αυτά τα χρόνια να είναι ορόσημο των πράξεών τους. Βέβαια, το μουσείο του Cherryville έδωσε χώρο για να γίνει μια γωνία αφιερωμένη σε αυτούς, όπως και στην Εθνική Οδό, κοντά στα σημεία που βρέθηκαν τα πτώματα, μεταξύ του Route 400 και Route 169, υπάρχει μια ιστορική ταμπέλα η οποία αναλύει τις πράξεις τους. Μέσα στα χρόνια, όσο και οι κάτοικοι δεν θέλουν η πόλη να είναι γνωστή για αυτές τις δολοφονίες, πάρα πολλοί κόσμος μέχρι και σήμερα πηγαίνει στο σημείο, φωτογραφίζεται στην ταμπέλα, όπως και αρκετοί ερευνητές του παραφυσικού πηγαίνουν παράλληλα με την Εθνική Οδό, μήπως μπορέσουν να ακούσουν ή να δουν κάτι για τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους εκεί. Όπως και να έχει, οι Benders δεν τους έπιασαν ποτέ, έμειναν ατιμόρυτοι και ο θρύλος τους ζει μέχρι και σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μαζί μου και στη σημερινή ιστορία. Σας περιμένω στην επόμενη.